Θέλουμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τα 25 ευρώ τα οποία θα απαιτηθούν για τον κάθε ασθενή που θα μπει στο νοσοκομείο. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, διότι ακούγονται διάφορα από το πρωί. Τα 25 ευρώ θα τα χρειάζεται ο ασθενής εάν εισαχθεί στο νοσοκομείο ή θα τα πληρώνει και στα εξωτερικά οι γιατροί, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή αν πας για να σε δουν οι γιατροί. Στα εξωτερικά η ιατρία ισχύει το χαράτσι των 5 ευρώ. Μάλιστα, οπότε αυτό το δεν 25 αλλάζει. Ευρώ θα είναι επιπλέον των 5, εάν χρειαστεί να εισαχθεί για νοσηλεία ο ασθενής. Δηλαδή, αν ένας ασθενής πάει στα εξωτερικά και μετά χρειαστεί νοσηλεία, θα έχει πληρώσει και το 5 ευρώ και το 25 ευρώ στη συνέχεια. Και το 25 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα για την άποψή μου που ρωτήσατε. Ναι. Όταν οι ίδιοι οι επιτελείς της κυβέρνησης δηλώνουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 6 εκατομμύρια ανασφάλιστους και όταν βιώνουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση στη χώρα, τα νοσοκομεία δεν έχουν υλικά, δεν υπάρχει καμία περίθαλψη για εκατομμύρια πολίτες, είναι εγκληματικό, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι εγκληματικό να βάζεις αυτό το εισιτήριο εισόδου το οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να το πληρώσουν, δηλαδή ουσιαστικά τους βγάζεις εκτός συστήματος υγείας. Μα κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ούτως ή άλλως για να νοσηλευτεί κάποιος ανασφάλιστος σε ένα νοσοκομείο δημόσιο δεν θα πρέπει να δίνει γύρω στα 100-150 ευρώ τη βραδιά για το κρεβάτι? Τόσο δεν είναι η διαμονή στο νοσοκομείο το δημόσιο αν δεν έχεις ασφάλεια? Τόσο είναι και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή πώς θα πληρώσει ένας ανασφάλιστος έστω ένα βράδυ της νοσηλείας του? Ο ανασφάλιστος για ένα βράδυ της νοσηλείας του θα πληρώσει και τα 30 ευρώ που του βάζει ο κύριος Γεωργιάδης για το καλημέρα και το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, το οποίο θα είναι αυτό που είπατε, δηλαδή 150-200 ευρώ κάθε μέρα νοσηλείας. Καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων κανείς ανασφάλιστος δεν μπορεί να τα πληρώσει αυτά τα ποσά. Ακόμα και οι ασφαλισμένοι, αυτοί που έχουν ένα μισθό των 600-700 ευρώ, αδυνατούν να πληρώσουν για ποσά. Και φυσικά, εάν μιλάμε για βαριά τραυματίες, οι οποίοι θα χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, εκεί τα ποσά ξεφεύγουν και πάνε σε ύψη δυσθεώρητα. Και εκεί βέβαια, όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι θα στείλουμε το λογαριασμό στην εφορία αν δεν το πληρώσουν, σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε κατασχέσεις σπιτιών λόγω του ότι οι άνθρωποι δεν είχαν να πληρώσουν την ασθένεια την οποία τους χτύπησε. Παράλληλα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω εγώ το εξής διευκρινιστικό. Από τη μια μεριά καλούνται και οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι όλοι να καταβάλουν αυτά τα χρήματα και από την άλλη μεριά ακούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι τα έσοδα από αυτά τα εισιτήρια θα πηγαίνουν για την κάλυψη ανασφάλιστων και ανέργων. Καλά, πρόκειται περί γελιότητας τώρα. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη να λέει αυτά τα πράγματα χωρίς να τον πιάσουν στα γέλια. Δηλαδή, ουσιαστικά βάζει εισφορά αλληλεγγύης, εκτός από αυτή την εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουμε όλοι στην εφορία, βάζει μια πρόσθετη εισφορά αλληλεγγύης, την οποία θα την πληρώνουν οι ασφαλισμένοι για τους ανασφάλιστους. Και όταν οι ανασφάλιστοι είναι 6 εκατομμύρια, τα 4 εκατομμύρια θα πληρώνουν για τα άλλα 6. Δηλαδή έφτιαξε ένα δικό του ασφαλιστικό ταμείο ο κύριος Γεωργιάδης. Πάντως όταν ανάλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού, τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, είχε εξαγγείλει ότι δεν πρόκειται κανένα πρόσθετο χαράτσι και κανένα πρόσθετο μέτρο να μπει τουλάχιστον στον τομέα της υγείας. Ναι, είπε και κάτι άλλο, ότι θα διαπραγματευτεί σκληρά με την Τρόικα και έτσι θα το επιτύχει αυτό. Και αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση είδατε που οδήγησε. Ο κύριος Γεωργιάδης τη σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα την αγνοεί. Είναι στρατιώτης μπροστά στην Τρόικα, προσοχή βαράει. Πάντως, μόνο μπροστά στους εργαζόμενους παίζει τα γνωστά παιχνίδια με τα βερίκοκα και τα φιστίκια και όλα τα υπόλοιπα. Σε δηλώσεις πάντως κύριε Βαρνάβα είπε ότι δεν είναι επιταγή της Τρόικα, αλλά είναι νομοθετημένο αυτό για το εισιτήριο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό άκουσα σε δηλώσεις σε κάποιο αθηναϊκό μέσο ενημέρωσης. Σας είπα ότι λέει ότι του ήρθε πρόχειρο, ξέροντας ότι τα μισά από αυτά θα πιάσουν και τα μισά θα χαθούν. Είναι στο μεσοπρόθεσμο, το οποίο είναι το τρίτο μνημόνιο ουσιαστικά, στο νόμο 4093 του 12 και είναι όλοι οι όροι που συμφωνήθηκαν με την Τρόικα.
Ειλικρινά ψάχνω να βρω, δεν ξέρω Βασίλεια, συμφωνείς, να σας κάνουμε λίγο αντίλογο, να βρούμε μια δικαιολογία, να σας ρωτήσουμε κάτι, να σας φέρουμε σε δύσκολη θέση μέσα σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε, ειλικρινά, δηλαδή σε αυτό το μέτρο των 25 ευρώ δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Κύριε Βαρνάβα, εσείς ανθρωπιστικά, έτσι ως γιατροί, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε απέναντι σε αυτό το μέτρο? Αυτό είναι ένα από τα κέρια ερωτήματα και εμείς ήδη έχουμε αποφασίσει πώς θα αντιδράσουμε, διότι αποφασίσαμε ήδη από το 5 ευρώ και στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας ολοκληρώσαμε αυτή τη θέση μας. Και εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται να βάλουμε τέτοιου είδους αναστολές και φραγμούς στο να εισάγουμε έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο. Ο οποιοσδήποτε έχει ανάγκη νοσηλείας θα μπαίνει στο νοσοκομείο χωρίς να του ζητάμε να πληρώσει τα 25 ευρώ ή τα 5 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο χαράτσι. Ναι, μα δεν θα πρέπει να περάσει πρώτα από το ταμείο. Αν τον τα επιβεβαιώσει την εφορία, όπως είπατε και πριν που είπε ο Υπουργός. Εκεί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε κατάληψη στις εφορίες, αλλά εμείς μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε έχει την ανάγκη μας θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο χωρίς να του ζητήσουμε τα 25 ευρώ ως προϋπόθεση να εισαχθεί. Θα του τα ζητήσει όμως ο Υπουργός από τη στιγμή την οποία θα έχει καταγραφεί ως περιστατικό στο νοσοκομείο. Ο Υπουργός να έρθει και ενώπιον της λαϊκής κατακραυγής. Μάλιστα. Πιθανώς βέβαια κύριε Πρόεδρε, από το ένα άκρο ο κύριος Γεωργιάδης μας πήγε στο άλλο και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, μέχρι πρώτης γνωρίζαμε όλοι ότι τουλάχιστον οι αλλοδαποί ήταν εκείνοι οι οποίοι προσέρχονταν σε εξωτερικά γιατί δεν πληρώναν εισιτήριο και είχαν και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημόσια νοσοκομεία. Το θέμα είναι τώρα, θα ισχύσει για όλο αυτό το 25 ευρώ? Ο νόμος είναι σαφέστατος. Ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα εξαιρέσω τους Α ή θα εξαιρέσω τους Β, είναι αυτοσχεδιασμοί τους οποίους τους κάνει προκειμένου να συγκαλύψει την κατάσταση, γιατί το βλέπετε έχει βρεθεί σε δεινότατη θέση. Του έχουν επιτεθεί οι πάντες και προσπαθεί να δικαιολογήσει τις δεσμεύσεις του στην Τρόικα, χωρίς φυσικά να το επιτυγχάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ειλικρινά κανένα, δεν βρίσκουμε κάποιο λόγο έτσι να πούμε, να παραδεχθούμε ότι πιθανόν να έχει δίκιο σε κάτι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε γιατί γίνεται αυτό. Δεν νομίζω ότι θα βρει κανένας να του βρει ελαφρυντικό του κυρίου Γεωργιάδη. Πιθανόν ο μόνος που θα του βρει ελαφρυντικό είναι αυτός που βλέπει ο κύριος Γεωργιάδης στον καθρέφτη του το πρωί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πιθανόν να σας χρειαστούμε μέσα στις επόμενες ημέρες και πάλι να σας ενοχλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά για τη συμμετοχή σας απόψε.